Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα της οργάνωσης Αλεξανδρούπολης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γιατί έχουμε μια πρωτοφανή στοχοποίηση στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί με αφορμή εκδήλωση για τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο. Σε εκδήλωση που θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Ραβάλα. Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαίνεται ότι οι σχεδιασμοί δεν σταματούν παρά το γεγονός της πανδημίας και τα λοιπά όσον αφορά το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αυτό ούτως ή άλλως φάνηκε και από την προηγούμενη φορά. Τα τελευταία χρόνια από τότε που κάποιοι έχουν σηκώσει ανάστημα και αυτοί κάποιοι είναι κομμουνιστές, πρωτοπόροι, σωματεία φορείς και τα λοιπά όσον αφορά την εγκατάσταση της βάσης του λιμάνι, κάτι το οποίο είχε έρθει και ο ίδιος ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής να αναδείξει με την ομιλία του τον Ιούνιο, φάνηκε ότι από τότε ότι ενόχλησε κάποιους και ότι συνεχίζει να ενοχλεί. Για την προπαγάνδηση εκείνης της εκδήλωσης είχε γίνει η αντίστοιχη για εμάς η αντίστοιχη πρόσκληση όσον αφορά όπως μπορούμε να εκφραστούμε, δηλαδή με ένα-δύο πανό και με κάποιες αφίσες που καλούσαν στη συγκέντρωση την απογευματινή. Αυτό για την αστυνομική διεύθυνση, για την εισαγγελία και για κάποιους καλοθελητές οι οποίοι εμφανίστηκαν, έτσι μας λένε, δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Και ένα συγκεκριμένα ενόχλησε την εισαγγελία, εδώ πέρα της Αλεξανδροπούλου στην εισαγγελία, με ένα email το οποίο έλεγε ότι αυτό το ένα πανό συγκεκριμένα και κάποιες αφίσες είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει και να λύσει η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Και εκεί φάνηκε και το επιτελικό κράτος, γιατί εκεί είναι επιτελικό το κράτος. Απευθείας έγιναν συστάσεις, έγινε μια προσπάθεια και από το Δήμο, μας κάλεσαν σε απολογία, μας βγάλαν τις αφίσες, μας βγάλαν τα πανό. Και μάλιστα ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο οποίος τον Ιούλιο είχε καλέσει τότε, είχε εγκαλέσει μάλλον, το σωστό είναι, την Τομεϊκή Επιτροπή σε εξηγήσεις για ποιο λόγο προέβησε κάτι τέτοιο, είπε ότι υπάρχει εντολή από την εισαγγελία για να γίνουν όλα αυτά. Ή κάπως έτσι τοποθετήθηκε. Συνεχίστηκε όμως αυτή η ιστορία και εν τέλει υπάρχει και μία κατάσταση, δεν ξέρω πού θα καταλήξει ακριβώς, η οποία λέει ότι κάποιοι συγκεκριμένα έχουν στοχοποιηθεί, κάποιοι συγκεκριμένοι σύντροφοι, ότι ήταν αυτοί οι οποίοι προξένησαν όλο αυτό το μπάχαλο, λόγια της αφήσης δηλαδή. Υποβαθμίζουν την αισθητική εικόνα της Αλεξανδρούπολης και απειλούν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, η σχετική καταγγελία. Ναι, το πολύ σοβαρές κουβέντες. Το θέμα είναι πραγματικά το ότι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και αυτό πρέπει να μείνει και στον κόσμο, ότι επί της ουσίας ενοχλεί η συνεχιζόμενη και μάλιστα μπορώ να πω τα τελευταία χρόνια και με απήχηση δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος και προς το και όσον αφορά τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και του ΝΑΤΟ για τη μετατροπή του λιμανιού σε βάση, αλλά και την ιδιωτικοποίηση και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία προσπαθούμε συνέχεια να έχουμε στην επικαιρότητα. Είτε αυτό έχει να κάνει άμεσα είτε έμεσα. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε το πώς. Τη σημασία έχει ότι στοχοποιούνται πρωτοπόροι μέσα από το κίνημα και συγκεκριμένα και μέλη μας. Mm-hmm. Είχαμε και χθες περιστατικό. Μέλος του ΚΚΕ, στον οποίο άνοικε το αυτοκίνητο που καταγγέλθηκε στην αστυνομία από κάποιον, καλοθελητή πάλι, ανησύχησε για την απειλή των αφισών. Κλήθηκε να εξεταστεί. Είναι το ίδιο θέμα επί της ουσίας. Ναι, αυτό το κάλεσαν τώρα στην αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις για την καλοκαιρινή του δράση, 4 μήνες μετά. Και μία μέρα μετά το Πολυτεχνείο. Τον οποίο κατηγορούν ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη προς το στοχοποίηση επί της ουσίας είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό είναι. Και απλά κάποιος πρέπει να την πληρώσει σε βάση αυτό. Βρήκαν τώρα κάποιον να λένε. Mm-hmm. Μάλιστα. Ανυπόστατα είναι όλα αυτά. Τίποτα δεν υπάρχουν που να στέκονται. Όλα. Πραγματικά, ξαναλέω, το θέμα είναι το πώς θέλουν αυτοί να χτυπηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά κυρίως η πρωτοπορία του, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Που όλο αυτό το διάστημα φωνάζει και καλεί σε αγωνιστική δράση και για την κατάσταση που επικρατεί επάνω, εκεί στην περιοχή σας, ακριτικά, τη μετατροπή της. Και πράγματι. Ναι. Και τώρα, τις κρίσιμες αυτές στιγμές. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία. Είναι η ώρα που δυστυχώς είμαστε στο high peak της πανδημίας, να το πω έτσι.
που με ευθύνη τους φτάσαμε να έχουμε και κορυφώσεις. Την ίδια ώρα που το νοσοκομείο, ένα τεράστιο νοσοκομείο, το οποίο ως τώρα εξυπηρετούσε σχεδόν ολόκληρη τη Θράκη, έχει γίνει νοσοκομείο μίας νόσου για την COVID. Δυστυχώς είχαμε άλλους δύο θανάτους σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα. Και επί της ουσίας, ολόκληρο το νοσοκομείο πλην μισής πτέρυγας εξυπηρετεί ασθενείς με COVID. Όλοι οι υπόλοιποι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί. Και δυστυχώς φτάσαμε και στην κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, εσείς εκεί καλύτερα τα ζείτε. Ελπίζουμε, αλλά όπως έλεγε και σήμερα, άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο, δεν είναι διαφορετικό το γονίδιο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, πάνε από το κακό στο χειρότερο και δυστυχώς και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει και εδώ. Mm-hmm. Και όταν φαντάζομαι ότι εκεί δεν πάρθηκαν μέτρα. Ήδη από προχθές υπάρχουν καταγγελίες φαντάρων σε μια από τις πιο μεγαλύτερες σειρές κατάταξης που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Χάρη στην ανευθυνότητα της κυβέρνησης να βγει και να πει ότι θα αυξηθεί η θητεία κατά ένα τρίμηνο. Πόσος κόσμος μπήκε και καλά έκανε, δηλαδή έκοψε την αναβολή του για να μπει φαντάρος, χωρίς να υπάρχει κανένα σχεδιασμό για όλα αυτά τα παιδιά τι θα γίνουν, όταν μάλιστα όλο το προηγούμενο διάστημα τους κατηγορούσαν ότι αυτοί είναι που διασπείρουν τον ιό. Τους βάλανε μέσα παιδιά από όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχουν πάρθει ούτε τα μέτρα ούτε για να ντυθούν, ούτε για να συντιστούν, ούτε για να ζεσταθούν, πόσο μάλλον για να προφυλαχτούν από την πανδημία, που ούτως ή άλλως τα στρατόπεδα από τα πριν ήταν σε κατάσταση τεράστιας επικινδυνότητας λόγω της συμφόρησης που υπάρχει. Οπότε, να ένα μεγάλο παράδειγμα το που μπορεί αυτή τη στιγμή στον Εύρο να σκάσει το επόμενο, πώς να πω, μια νομική βόμβα που αρέσκουν να λένε και κάποιοι άλλοι. Mm-hmm. Το θέμα είναι το τι και τώρα, τι επιτέλους μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή να διεκδικήσει και ο κόσμος μαζικά τεστ, να σταματήσουν επιτέλους να ρίχνουν το μπαλάκι της ευθύνης στον κόσμο και να δούμε πώς θα ενισχυθεί και ο ίδιος ο ιδίος. Εδώ πέρα υπάρχουν και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, υπάρχουν καταγγελίες για κρούσματα τα οποία αποκρύπτονται. Όλα αυτά πρέπει να ερευνηθούν και μάλιστα πρέπει να αποδοθούν και ευθύνες όσον αφορά την εργατοσία. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχει και χρήματα για την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ η κυβέρνηση, γιατί το πανηγύριζε προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεπεράσαμε και την όρμα που έπρεπε να δίνουμε. Και ξέρετε εσείς πολύ καλά εκεί πάνω πού πηγαίνουν τα χρήματα για τις πολεμικές δαπάνες. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον βλέπουμε ότι δεν έχει σταματήσει τίποτα στην υλοποίηση του σχεδιασμού, τίποτα δεν του σταματάει. Mm-hmm. Δεν βλέπετε την ίδια γρήγορη πάντως και για τα νοσοκομεία και για τον ΕΟΔΗ και για τους ελέγχους. Δυστυχώς, ξαναλέω, η κατάσταση ήταν, είναι και παραμένει τραγική. Και όσον αφορά το κομμάτι, πια και του ΚΕΠΕΝΤΕ, δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια την νοσηλεία, το νοσοκομείο προσπαθούν οι άνθρωποι με υπεράνθρωπες προσπάθειες να τα βγάλουν πέρα. Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.